Συνέχεια στο δελτίο μας τα μαύρα. Άλλη μια οικογένεια αποθρύνει το θάνατο του παιδιού της στην άσφαλτο. Πρόκειται για τον Γιώργο Βασιλείου από την Επισκοπή, μόλις 17 ετών. Ο οδηγός αγωνιστικού οχήματος συγκρούστηκε με το μοτοποδήλατο που οδηγούσε ο άτυχος νεαρός. Ειδοποίησε ασθενοφόρο, εγκατέλειψε τη σκηνή, μετάνιωσε και παραδόθηκε στις αρχές. Νωρίς κόπηκε το νήμα της ζωής του άτυχου 17χρονου μοτοσυκλετιστή Γιώργου Βασιλείου από την Επισκοπή. Ο 17χρονος μαθητής έχασε τη ζωή του όταν αγωνιστικό όχημα που οδηγούσε συγχωριανός του 29 ετών συγκρούστηκε με το μοτοποδήλατο του άτυχου νεαρού. Ακολούθησαν εξετάσεις όπου καταλήξαμε ότι το δυστύχημα έγινε σε παράδρομο της οδού Γρηγόρη Αυξεντίου στο χωριό Επισκοπής. Αρχικά θεωρήθηκε ότι ο άτυχος νεαρός ήταν πεζός τη στιγμή που παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο. Αργότερα και μετά από έρευνες στη σκηνή εντοπίστηκε σε παρακείμενο χωράφι, κρυμμένη και καλυμμένη με φύλλα η μικρού κυβισμού μοτοσυκλέτα του. Ο 29χρονος μάλιστα ειδοποίησε ο ίδιος το ασθενοφόρο και εγκατέλειψε τη σκηνή, ενώ λίγο αργότερα μετέβη σε αστυνομικό σταθμό για να εξιστορήσει τα γεγονότα. Θα γίνει αναπαράσταση, η μοτοσυκλέτα σίγουρα μετακινείται, αλλά επί του παρόμπνος δεν θα πούμε οποιασδήποτε άλλες λεπτομέρειες. Με την αστυνομία να αναζητά μαρτυρίες και να κάνει έκκληση στο κοινό. Ο 17χρονος που οδηγούσε το μοτοσυκλέτα δεν εφορούσε προστατευτικό κράνος, αλλά είναι και άγνωστο ακόμα προς την αστυνομία οι κατευθύνσεις και πορείες των οχημάτων. Είναι γι' αυτό που ζητούμε και τη βοήθεια του κοινού, τον οποιοδήποτε γνωρίζει κάτι σε σχέση με το δυστύχημα αυτό, να ενημερώσει τόσο τη γραμμή του πολίτη όσο την τροχιά Λεμεσού. Ο 29χρονος οδηγός του αυτοκινήτου υποβλήθηκε σε έλεγχο άλκοτες με αρνητική ένδειξη, ενώ συνελήφθηκε θα παραμείνει υποκράτηση για 3 ημέρες.